ως έτσι πρόεδρος του σωματείου, τι συζήτησες μαζί της και τι εικόνα σου άφησε αυτή η επικοινωνία που είχατε? Καταρχάς, δεν ήταν κάτι που το περίμενα. Έγινε με πρωτοβουλία της Προέδρου. Εγώ είχα βγει σε 2-3 εκπομπές και έλεγα μακάρι να μιλήσουμε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να της αναλύσουμε τα προβλήματα, τα πολύ σημαντικά των ηθοποιών. Και είναι προς τιμήν της που ενδιαφέρθηκε να πληροφορηθεί η ίδια όλα τα προβλήματα, όχι αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, αλλά τα εργασιακά μας προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μην ξεχνάτε ότι κλείνουμε ακριβώς ένα χρόνο που μας απαγορεύεται η εργασία. Σωστό. Ναι, δεν έχει κανένα άλλο επάγγελμα, δεν έχει πάθει αυτό που έχουμε πάθει εμείς, γιατί εκ περιτροπής οι άλλοι δουλεύουν, ενώ οι ηθοποιοί είναι μόνο σε δουλειά αυτοί που είναι στα σίριαλ. Ναι. Αυτοί όμως είναι πάρα πολύ λίγοι. Σωστό. Αυτά τις εξήγησα. Δηλαδή μέσα από τους 10.000 περίπου ηθοποιούς που υπάρχουν, που δεν είναι εγγεγραμμένοι όλοι στο σωματείο, έτσι. Άλλοι είναι, γιατί είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, οπότε δεν απαιτείται πάντα η εγγραφή στο σωματείο. Όποιο θέλει γράφεται. Βεβαίως είμαστε περίπου 6.000 στο σωματείο. Αλλά τις εξήγησα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, παίρνουν επιτέλους αυτά τα επιδόματα του κράτους, τα οποία είναι πολύ λίγα μπροστά στις ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή με 5-34 οικογένεια δεν ζει, γιατί δεν είμαστε όλοι εργένιδες. Εγώ μπορεί να ζω μόνος μου και να έχω τακτοποιήσει τη ζωή μου. Υποχρεώσεις, παιδιά, άλλοι έχουν παιδιά. Ξέρετε, εμείς στο Ταμείο Λογοβοηθείας έχουμε καταγράψει όλους τους ηθοποιούς που έχουν 2-3 και υπάρχουν και ηθοποιοί με 4 παιδιά. Και μάλιστα να είναι και οι δύο ηθοποιοί, και το αγόρι και το κορίτσι. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και το 534 δεν επαρκεί. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Ενδιαβέρθηκε γι' αυτό. Πρέπει να πιέσουμε τις καταστάσεις. Άρα, κυρίως μιλήσατε για αυτό το κομμάτι και για το κομμάτι των παρενοχλήσεων που έχει συγκινήσει και έχει συγκλονίσει σε θέμελα όλη την ελληνική κοινωνία. Βεβαίως, και γι' αυτό και στην ανακοίνωση που έβγαλε η Προεδρία της Δημοκρατίας τονίζει ότι πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα και μάλιστα προτρέπει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις νόμιμες και τυπικές διαδικασίες, δηλαδή να έρχονται ή να συμβουλεύονται δικηγόρους ή να έρχονται στο σωματείο, όπου και πάλι οι νομικοί σύμβουλοι βοηθάνε τους ανθρώπους το πώς θα γίνουν οι καταγγελίες, γιατί το να βγαίνουμε μόνο στα παράθυρα, που και αυτό ένας τρόπος καταγγελίας είναι στη δυτική κοινωνία. Ναι, απλά λες να μην μένουμε μόνο στις καταγγελίες στα social media, γιατί, και στα παράθυρα. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να καταλάβει γιατί έτσι ο δεν υπάρχει ουσιαστική δικαίωση και του καταγγέλλοντα. Ναι. Αν μείνουν μόνο στα παράθυρα και δεν πάρουν καμία νομική οδό ή τουλάχιστον σωματιακή για το πειθαρχικό, τότε τι αξία έχουν? Ή αν κάποιος παίρνει και το λέει στα αυτή μου, εγώ δεν μπορώ ούτε να το χρησιμοποιήσω ούτε να το αναπλάσω. Δεν γίνεται αυτό. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση έτσι τόσο δυναμικά οι καταγγελίες, ή θεωρείς ότι ήταν αυτό το πρώτο κύμα των ανθρώπων που έκρυβαν τόσα χρόνια και ήταν, ανέχονταν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, βγήκαν προς τα έξω στις προηγούμενες 15 μέρες που είδαμε έτσι πολλές καταγγελίες, ή συνεχίζονται και έρχονται φάκελοι? Από ό,τι διαπιστώνω, όχι μόνο από αυτά που έρχονται στο σωματείο, όχι μόνο από αυτά που ακούω στα αυτιά μου, αλλά και από αυτά που διαβάζω στις εφημερίδες, συνεχίζεται αμύωτο. Γιατί και οι εφημερίδες και η τηλεόραση φυσικά συνεχώς βγάζουν κάτι καινούριο, που πιθανόν εμείς να μην το έχουμε παραλάβει ή ούτε καν να το έχουμε ακούσει. Ή να μην το έχετε ανοίξει. Έχετε ξεκινήσει, ανοίγετε φακέλους? Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όχι εγώ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη παρεξήγηση. Όλοι νομίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη επίγνωση των πραγμάτων που γίνονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αλλά ως επιβλέπον δεν έχεις μια εικόνα, όχι να ξέρεις τι συζητιέται, αλλά τη διαδικασία που ακολουθείτε. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς, και αυτό θέλω να γίνει πιστευτό, γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν, ότι εγώ δεν ξέρω ούτε πόσοι φάκελοι ακριβώς έχουν έρθει στο σωματείο, παρά μόνο αν έχει τύχει να είμαι μπροστά. Ούτε ακριβώς ποιοι έχουν καταγγείλει και για ποιους. Ούτε πόσοι έχουν ανοιχτεί, ούτε πότε περιμένετε τα πρώτα αποτελέσματα. Όχι, μία-μία υπόθεση εξετάζεται. Η πρώτη υπόθεση έχει ανοίξει. Αλλά αυτό θέλει η χρόνο. Η πρώτη υπόθεση αφορά στο φάκελο Παπαχαραλάμπους, Δροσάκη, ναι, Αναστασοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Η οποία έχει πάρει τον δρόμο της. Μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση, δεν θα ανοιχτεί δεύτερη? Βέβαια, ναι. Ήδη έχει πάει στην δεύτερη. Άρα ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικασία? Ολοκληρώθηκε, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και άλλες καταγγελίες που θα συμπληρώσουν αυτά που ήδη έχουμε. Απλά το ΣΕΙ πότε θα βγάλει συμπεράσματα? Δηλαδή, το ΣΕΙ
Αυτό είναι κάτι χρονοβόρο, γιατί... Δύο μήνες, τρεις μήνες, ένα χρόνο, μπορεί, για να καταλάβουμε. Μπορεί, όχι χρόνια, μπορεί και τρεις μήνες να χρειαστούν. Αλλά γιατί στην ελληνική δημιουργία χρειάζεται και χρόνια κάποιες φορές. Μπορεί να χρειαστεί και γενική συνέλευση, να επικυρώσει τις αποφάσεις του πειθαρχικού που θα έρθουν στο διοικητικό, αλλά για να επικυρωθούν και να έχουν απόλυτη νομιμότητα, θα πρέπει να πάνε και σε μια γενική συνέλευση. Θα πρέπει να ψηφιστούν. Ορίστε. Όχι, κάτι είπα εγώ πάνω. Α, συγγνώμη. Τίποτα, λέμε και τα δικά μας εμείς. Λοιπόν, Σπύρο, πες μου για να κλείσουμε. Ποια είναι η εντύπωση που σου έμεινε, πόση ώρα συνομιλήσατε με την κυρία Σακελαροπούλου και ποια είναι η εντύπωση που σου άφησε η γνωριμία σου με την πρόεδρο της Δημοκρατίας? Περίπου μιλήσαμε ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Μιλήσαμε δηλαδή με πολλές λεπτομέρειες για πολλά πράγματα. Μου άφησε την εντύπωση ενός ανθρώπου που μιλάει και με την καρδιά του αλλά και με τη γνώση του. Και πραγματικά γιατί ήταν πολύ συγκινητικό. Γιατί είχε πειρατήσει και τη δικαιοσύνη η κυρία Σακελαροπούλου, οπότε ναι, έχει γνώση... ήταν δικαστής. Αυτό ναι, λέω, έχει γνώση σφαιρική του ζητήματος. Ναι, και μίλησε και ως άνθρωπος με την καρδιά της. Δηλαδή και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας να ζητάει να πληροφορηθεί τα προβλήματα των ηθοποιών. Ήταν μια πολύ ανθρώπινη στιγμή της και είναι προς τιμή της γιατί είναι και γυναίκα και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει γιατί δυστυχώς, Δημήτρη μου, τα θύματα στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, οπότε νομίζω έδειξε και μια άλλη ευαισθησία. Και μου υποσχέθηκε ότι αν χρειαστούμε τη βοήθειά της, να μην διστάσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Κοίτα, και εμείς θες που κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και την κυρία Μπεκατόρου, δεν ξέρω αν έτυχε να το δεις, η οποία ήταν αυτή που ενέπνευσε και όλες αυτές τις γυναίκες και τους άνδρες που τελικά κατήγγυλαν την κακοποίηση, την παρενόχλησή τους. Συνειδητοποιήσαμε πόσο ανάγκη υπάρχει να τροποποιηθεί ο νόμος σε κάποια σημεία, ότι οι τρεις μήνες είναι μικρό χρονικό διάστημα για να πας να καταγγείλεις μια προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ακόμα και όταν καταδικάζεται κάτι ποινές είναι πλημέλημα. Χρηματική ποινή. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγαλοσκηνοθέτες και οι μεγαλοειθοποιοί που κατηγορούνται, ακόμα και αν τους είχαν καταγγείλει έγκαιρα. Βέβαια, ψυχοφθόρες διαδικασίες για τα θύματα. Έτσι. Για τα θύματα, αν δεν βρίσκεις δύναμη να καταγγείλεις το βιασμό, μπορεί να χρειαστεί να τα καταθέσεις τέσσερις φορές σε μια δεκαετία. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα. Σπύρο, σίγουρα χρειάζεται αλλαγή του νόμου. Σίγουρα. Σου ζητώ συγγνώμη που σε καθυστερήσαμε. Όχι, δεν πειράζει. Καλή με αγάπη πάντα σας μιλάω και με ευγένεια και ξέρετε ότι πια έχουμε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με κάποιους από εσάς, πάρα πολύ φιλικές, οπότε δεν εννοείται, απλά εμείς θέλουμε να είμαστε και επαγγελματίες πέρα από τη φιλική σχέση. Σήμερα λόγω κακοκαιρίας ξεφύγαμε λίγο από τον χρόνο. Καλή συνέχεια. Γεια, φιλάκια.